Χρονιά την κλείνουμε με μια πολιτική καυτή επικαιρότητα, με την αντιπαράθεση να κορυφώνεται στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και με αρκετά ζητήματα στο διεθνές σκηνικό, τα οποία έχουν έρθει το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ απόψε μαζί με τον Νίκο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Πρώην Υπουργός, βουλευτής Αλφα Αθήνας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν, δεν θα χρονοτριβήσω, να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, όπως αυτή ορίζεται σήμερα. Βλέποντας τα πράγματα από την Αθήνα, κοιτώντας προς το Αιγαίο, βλέποντας τις 110 τουρκικές παραβιάσεις, βλέποντας τις 10, τις υπερπτήσεις μάλλον πάνω από 10 ελληνικά νησιά μαχητικών F-16 της Τουρκίας, τις δηλώσεις από τουρκικής πλευράς, αλλά και την απάντηση που υπάρχει από ελληνικής πλευράς, διαστόματος του κυρίου Αποστολάκη, διαστόματος του κυρίου Πάνου Καμένου, του Υπουργού Άμυνας. Η τουρκική αυτή προκλητικότητα, η κλιμάκωσή της, έρχεται σε μια χρονική στιγμή που είχαμε μια τριμερή συνάντηση. Έχει μια λογική, δηλαδή, αν επιχειρήσει κάποιος να το προσεγγίσει, να το διαβάσει, να το αναγνώσει και να το μεταφράσει γιατί συμβαίνει. Από την άλλη, όμως, δεν συνέβη σήμερα για πρώτη φορά. Έχει μια διάρκεια, κοιτώντας προς τα πίσω. Όλο αυτό εσείς, αν σας ζητήσω να το εκτιμήσετε, θεωρείτε ότι μπαίνει σε ένα πλαίσιο, σε ένα καλούπι που αφορά μια γενικότερη επιχείρηση κλιμάκωσης των τεκτενόμενων στο Αιγαίο, ή είναι ένα τυχαίο σκηνικό που σχετίζεται άμεσα και μόνο με την τριμερή συνάντηση που είχαμε μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου? Όπως σωστά είπατε, έχουμε μια κλιμάκωση έντασης εκ μέρους της Τουρκίας στο Αιγαίο αυτή την περίοδο. Και βεβαίως η συγκεκριμένη κλιμάκωση, κατά τη γνώμη μου, συνδυάζεται και σχετίζεται με την επιτυχημένη πολιτική επιλογή της Ελλάδας να προχωρήσει σε τριγωνικές συνεργασίες με την Κύπρο, με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, προκειμένου να διαμορφώσει ένα συσχετισμό στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου που να αποτρέπει χειρότερες καταστάσεις. Σήμερα, όπως είπατε, υπάρχει αυτή η τριμερή συνάντηση. Ποια είναι η αφορμή για την Τουρκία? Το ότι κατόρθωσε η Κύπρος να προχωρήσει και θα προχωρήσει σύντομα στην έρευνα για τα ενεργειακά κοιτάσματα στην Κυπριακή ΑΟΖ. Mm-hmm. Αυτό ήταν αδιανόητο για την Τουρκία. Φαίνεται όμως ότι ο διεθνής παράγων, για πολλούς λόγους, έχει στείλει το μήνυμά του ότι σε αυτή τουλάχιστον την επιλογή της Κύπρου συμπαρίσταται. Και είναι η απόφαση και της Ουάσιγκτον που έστειλε ένα μήνυμα. Άλλωστε και οι αμερικανικές και οι γαλλικές εταιρείες συμμετέχουν στις έρευνες για τα ζητήματα αυτά στην Κυπριακή ΑΟΣ. Επίσης, αυτή την περίοδο υπάρχει και η ιστορία με την ένταση ανάμεσα στις αμερικανικές και τουρκικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμοι, αν θα βρουν κάποια ισορροπία. Γι' αυτό δεν πρέπει να ποντάρουμε σε αυτή την ένταση. Πρέπει να αξιοποιούμε τη στιγμή των τριβών ανάμεσα στην Άγκυρα και την Ουάσιγκτον, αλλά να επιμένουμε ότι με τη δική μας επιλογή και ατζέντα θέλουμε να επιληθούν τα προβλήματα στο Αιγαίο και κυρίως θέλουμε να υπάρχει ένας διάλογος με την τουρκική πλευρά. Το κλείσιμο των πυραυλικών συστημάτων, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot από την Τουρκία στην δεδομένη χρονική στιγμή είναι μια κίνηση αποκλιμάκωση σε ό,τι αφορά τις διπλωματικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον, εκτιμάτε εσείς? Γιατί είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να θυμίσω στους τηλεθεατές μου, επιτρέπετε, το διάλογο για το πότε θα προχωρήσει η αγορά των S-400 από την Μόσχα. Ναι, κοιτάξτε, είναι ρευστό το σκηνικό. Θα δούμε. Πάντως υπάρχουν κινήσεις και με την Ευρώπη να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Έγινε η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη που πήγε και η Μέρκελ και αυτή mm-hmm. που έγινε και που φάγε και τη Συρία μια προσπάθεια. Αλλά και από την Αμερικανική πλευρά. Τώρα η Αμερικανική πλευρά έχει δύο κεφάλια, όπως ξέρετε. Είναι ο Τραμπ που έχει μια πολιτική μεγάλης έντασης για την περιοχή, mm-hmm. Εναντίον των Παλαιστινίων, εναντίον του Ιράν. Όλα αυτά είναι μεγάλες πληγές για την ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Αλλά υπάρχει και η πιο σταθερή πολιτική του State Department, που θα δούμε σε ποιο βαθμό ακολουθεί και πώς αυτή την πολιτική του Τραμπ. Τώρα, μια και είστε και από τον μπλοκ των 53, είπατε τους Παλαιστίνιους. Εχθές είχαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, τον Παλαιστίνιο Υπουργό των Εξωτερικών, τον κύριο Μάλικη. Είχαμε καιρό να δούμε προσέγγιση με τους Παλαιστίνιους. Αναφέρατε πριν την τριμερή με το Ισραήλ, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο. Και ταυτόχρονα η Ελληνική Βουλή είναι από τα λίγα κοινοβούλια στον κόσμο
που έχουν αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Και αυτή, επαναλαμβάνω, είναι Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα στεκόταν κοντά στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Ως εξουσία, ως κυβέρνηση, απομακρύνθηκε από αυτά τα. Από τη σταθερή επιλογή του ότι η επίλυση του Μεσανατολικού περνάει μέσα από την επίλυση και του Παλαιστινιακού. Και σας ξαναλέω ότι η Ελληνική Βουλή, με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ, έχει ψηφίσει και έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που είπατε πριν και θα έρθω σε μια δήλωση, μου επιτρέπετε, του Πάνου Καμένου, ο οποίος, μιλώντας σήμερα για την τουρκική προκλητικότητα, ανέφερε ότι ένα χιλιοστό κίνηση αν κάνουν θα τους τσακίσουμε, θα τους συντρίψουμε. Ήταν η δήλωση από τον Υπουργό Άμυνας. Δεν θα σας ζητήσω ωστόσο να σχολιάσετε αυτό. Μιλήσατε προηγουμένως για τις συμφωνίες οι οποίες έχει μπει πλέον το νερό στο αυλάκι και αφορούν το κομμάτι της διαχείρισης του υποθαλάσσιου πλούτου μας. Μιλώντας σχετικά, ο κύριος Καμένος έκανε μία επίθεση στους δανειστές και ανέφερε ότι δημιούργησαν την κρίση για να κατασχέσουν τον υποθαλάσσιο πλούτο μας, μας χτύπησαν για να δώσουμε εγγύηση το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ελλάδος. Ναι, είναι απόψεις αυτές, όχι μόνο του κύριου Καμένου, είναι διάκριτες στην κοινή γνώμη τέτοιες αντιλήψεις. Σημασία έχει ποια είναι η πολιτική εξουσία. Συμφωνώ μαζί σας. Τι θέλει η κυβέρνηση και αν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται με σθένος και με στόχους και κερδίζει, όπως φάνηκε από δικιά μας διαπραγμάτευση, αυτοί οι φόβοι μπορεί να είναι εύλογοι για το τμήμα της κοινής γνώμης, δεν θα αποδειχθούν πραγματικοί. Τώρα, η δήλωση αυτή όμως έρχεται σε μια χρονική στιγμή που έχει τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετέχει με τους ηγέτες της Κύπρου και του Ισραήλ να προχωρούν στην υλοποίηση μιας συμφωνίας που αφορά τον υποθαλάσσιο πλούτο και τη διαχείρισή του και το πώς θα φτάσει αυτό το πράγμα στην Ευρώπη. Και γίνεται εκείνη ακριβώς την ημέρα. Είναι τυχαίο? Νομίζω ότι είναι μια δήλωση που συνήθως γίνεται από τους εκάστοτε υπουργούς άμυνας και εδώ και αλλού, μια δήλωση ότι αποφασιστικότητας μιας χώρας. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την προσέγγιση ότι τελικώς μέσα από το γονάτισμα το οικονομικό της χώρας, μέσα από τα μνημόνια πιεστήκαμε τελικώς για να δώσουμε πράγματα που αφορούν τον υποθαλάσσιο πλούτο? Όταν δεν δώσαμε. Έχει σημασία αυτό. Δεύτερο, βεβαίως, όταν σε πιάνουν μπόσικο, να μην έχεις οικονομική δυνατότητα δική σου να υπάρξεις, σε στριμώχνουν περισσότερο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν δώσαμε. Και οι συνεργασίες που γίνονται, που έχουν γεωστρατηγικό χαρακτήρα και όχι μόνο στενά οικονομικό, είναι συνεργασίες οι οποίες γίνονται και με ανοιχτό το μάτι και προς άλλες δυνάμεις. Δηλαδή, πήγε στη Μόσχα, όπως θυμάστε, πριν μερικές μέρες ο Πρωθυπουργός, για να επιβεβαιώσει μια συνεργασία η οποία είναι και οικονομική συνεργασία και στον τομέα της ενέργειας. Άρα, λοιπόν, ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, από το έδαφος των συμμαχιών μας και ευρωπαϊκή χώρα είμαστε, έχει μεγάλη σημασία. Δεν έχουμε μια μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική. Επαναλαμβάνω, έχει σημασία ποιος κυβερνάει. Και ό,τι πλούτος υπάρχει, απομένει να αποδειχθεί πόσο μεγάλος είναι αυτός ο πλούτος, και τώρα είμαστε σε ένα πρώτο στάδιο, πολύ αρχικό στάδιο, μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της ανάπτυξης και των λαϊκών συμφερόντων στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω, ποιος κυβερνάει? Το ερώτημα αυτό είναι πολύ κρίσιμο για όλα τα ζητήματα, κύριε Χαρίτο, και επειδή είμαστε σε μια χρονιά που ουσιαστικά θα είναι όλων των εκλογών αυτή η χρονιά, και στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε μια χώρα με χαμηλό διεθνές γόητρο, κατασκοφαντημένη. Ήμασταν η Ελλάδα των τεμπέλιδων, όπως θυμάστε, και δυστυχώς συνέπραξαν και οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες σε αυτήν την καταράκωση του διεθνούς κύρους της χώρας και την έφερε σε ένα σημείο να αναγνωρίζεται ο ρόλος της ως μια χώρα σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Και επειδή συζητάμε για το μείζον θέμα σε αυτή τη συγκυρία, που είναι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Τι είναι η συμφωνία των Πρεσπών? Μη μου το ανοίξετε. Όχι, μία κουβέντα μόνο. Η προσπάθεια να επιλύουμε εκκρεμότητες, βεβαίως με όφελος για τα εθνικά μας συμφέροντα, και να εστιάζουμε στην κύρια απειλή, αν υπάρχει και υπάρχει, που είναι εξ Ανατολών. Όχι από περιμετρικούς κινδύνους περιμετρικά, στην κύρια απειλή. Αυτό έχει σημασία.
Μια και το αναφέρατε, δεν το είχα στα υπόψη να το θέσω, αλλά μια και το είπατε, μια σύντομη απάντηση για να το κλείσουμε το θέμα αυτό που αφορά τα ανατολικά και, και τις βόρειες σχέσεις που έχουμε διαμορφώσει. Πολυδιάστατη πολιτική, είπατε πριν, σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά ζητήματα. Από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία συμμετέχουμε. Ωστόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση ήρθε πολύ πιο κοντά από ό,τι θα φανταζόταν και ο πλέον υποψιασμένος με την Ουάσιγκτον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρήξη των σχέσεων και με την Μόσχα. Το ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στην Μόσχα το προηγούμενο διάστημα, τι άλλαξε επί της ουσίας? Ό,τι προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και με τις απελάσεις στα ξέταγα που παρουσιαστήκαν, παραμερίστηκαν και έγινε σαφές ότι ο καθένας υπηρετεί τα δικά του συμφέροντα μέσα σε ένα πλαίσιο κοινών επιδιώξεων για τη σταθερότητα στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Εμπεβαιώθηκε ο ρόλος της Ελλάδος ως μια χώρα γέφυρα ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή. Πιστεύω μάλιστα ότι ο σχετισμός δύναμης είναι εκείνος που διαμορφώνει δυστυχώς σε τελευταία ανάλυση τις σχέσεις των χωρών. Οι αξίες που έχει κάθε χώρα βεβαίως έχει σημασία. Αν θες να κάνεις πόλεμο, αν θες να κάνεις ειρήνη, αν θες να επιβάλλεις στους άλλους, αν θες με έναν τρόπο ισότιμο να προωθείς τις διεθνείς σχέσεις, αλλά όμως και ο σχετισμός δύναμης. Και πράγματι έχουμε ένα σχετισμό δύναμης που έχει να κάνει με τον Τραμπ, που είναι επιθετική αμερικανική πολιτική. Ανέφερα νωρίτερα κατά των Παλαιστινίων, κατά του Ιράν, κατά του κλίματος, κατά της συνεργασίας με τους Ευρωπαίους. Δηλαδή είμαστε σε πρωτόγνωρη φάση. Έχει σε μεγάλο βαθμό μια ρογμή το ευρωατλαντικό πλαίσιο και από την άλλη μια Ευρώπη η οποία δυστυχώς με τα προβλήματα που όλοι βλέπουμε δεν μπορεί να αρθρώσει ένα διεθνή ρόλο σοβαρό και είναι αντιμέτωπη και με την ακροδεξιά απειλή. Άρα η Ελλάδα μέσα σε αυτό το γενικό σκηνικό πρέπει να φτιάχνει παντού συμμαχίες, στους λαούς και στις κυβερνήσεις όπου μπορεί, με βάση το δικό της, τους δικούς της στόχους και λύνοντας εκκρεμότητες. Ό,τι αφήνουμε ανοιχτό είναι σίγουρο θα είναι χειρότερο την επόμενη μέρα. Η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί ένα υποσχόμενο έδαφος, αν κάτσει και διαβάσει κανείς τα μηνύματα τα οποία έρχονται σε πολιτικό, σε διπλωματικό, σε οικονομικό επίπεδο και αφορούν τη συνοχή των χωρών κρατών. Η σημερινή Ευρώπη είναι προφανές ότι δεν είναι εύκολο να την υποστηρίξει κανείς. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ριζική επαναθεμελίωση. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και άλλες δυνάμεις πια στον χώρο της Ευρώπης. Περνάει κρίση. Η ατμομηχανή που ήταν η γαλλογερμανική συνεργασία και αυτή περνάει κρίση. Το πολιτικό σύστημα και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό που ήταν το μετά Μάστριχτ πολιτικό σύστημα και που ήταν η σοσιαλφιλελεύθερη συνένεση, η συνεννόηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες, τη δεξιά και τους σοσιαλδημοκράτες, στη βάση πολιτικών λιτότητας και ανεργίας, στον εμφερεφερισμό δηλαδή, περνάει κρίση. Η κρίση αυτή είναι και κρίση αντιπροσώπευσης πια. Βλέπετε ότι μεγάλα τμήματα πολιτών φεύγουν από την επιρροή αυτών των μεγάλων πολιτικών οικογενειών και αναζητούν με αντιφατικό τρόπο την εκπροσώπησή τους. Και εδώ ψαρεύει στα θολά νερά η ακροδεξιά. Και λόγω του μεταναστευτικού που θέτει ένα ζήτημα ταυτότητας η πλευρά της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Φόβοι, τρομοκρατία, όλα αυτά που βλέπετε που φτωχούς κιόλας ανθρώπους που βλέπουν ότι η ζωή τους δεν πηγαίνει καλά, που έχουν χαμηλά εισοδήματα, ανεργία και ψάχνουν πολλές φορές να βρουν την εύκολη λύση στον εχθρό άλλο. Επειδή ήμουν πρόσφατα στην Ιταλία, πριν 2-3 εβδομάδες και βγάλαμε μάλιστα το focus από εκεί, αυτό που μου έμεινε ήταν μια δυσαρέσκεια από την πλευρά, μια απογοήτευση από την πλευρά των πολιτών σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πραγμάτων από την αριστερά στην Ιταλία και πλέον σαφέστατα έχουμε μια στροφή στην ακροδεξιά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαλβίνι αυτή τη στιγμή έρχεται πρώτος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και από ό,τι φαίνεται θα είναι και το πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Αυτού του είδους τα φαινόμενα εκτιμάτε ότι, να το πω λαϊκά, ο κόσμος τις τελευταίες εκλογές τι ψήφισε το κόμμα σας. Περιμένοντας κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Η πλειοψηφία των πολιτών αυτά που περίμεναν να τα δουν δεν τα είδαν όπως τα άκουσαν σε μια αρχική, σε μια πρώτη φάση από το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι ένας φόβος για σας ότι ενδεχομένως να δούμε τέτοιου είδους στροφές από την πλευρά της κοινωνίας και στην Ελλάδα? Πρώτα στην Ευρώπη θα ήταν λάθος να μιλήσουμε για οριστική στροφή. Υπάρχει κρίση εκπροσώπησης, η οποία εκδηλώνεται βεβαίως σήμερα με μια ισχυρή τάση προς την ακροδεξιά, αλλά υπάρχουν και άλλες τάσεις μέσα στην κοινωνία, οι οποίες διατυπώνονται και οι πράσινοι βλέπω ότι, ναι, ότι πάνε καλά στη Γερμανία. Η κρίση εκπροσώπησης οθεί σε μια στροφή, να μην το πω σε μια αποστροφή τελικώς. Η κρίση εκπροσώπησης είναι ρόδι που σπάει και θα έχουμε πολλές ρόγες. Και ακροδεξιά δυστυχώς είναι, το βλέπουμε μπροστά μας, αλλά και άλλες δυνάμεις και κυρίως και απομάκρυνση από την πολιτική. Που εκεί μπορεί να ψαρέψει μια ακροδεξιά που δεν θα είναι ακριβώς η ακροδεξιά του Μεσοπολέμου, αλλά θα είναι ακροδεξιά όμως. Φασιστική δεξιά θα είναι. Και αυτό πρέπει να το λέμε στον κόσμο. Μια φασιστική δεξιά που θα εφαρμόζει νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική. Σκληρή αστυνομική παρέμβαση για ζητήματα δικαιωμάτων στην κοινωνία μέσα και ταυτοχρόνως μια πολιτική εις βάρος των οικονομικών δικαιωμάτων, της εργασίας κλπ. Αυτό είναι καθαρό. Τώρα, το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν είχαμε μια τέτοια ορμητική άνοδο της ακροδεξιάς, ενώ έχουμε μια μεγάλη κρίση, τη μεγαλύτερη σε σχέση με την Ευρώπη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι εδώ υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα δημοκρατικό ανάχωμα, το οποίο μπόρεσε και εξέφρασε αυτή τη λαϊκή δυσαρέσκεια, διαμόρφωσε όρους εξόδου σιγά σιγά, βασανιστικά, σταδιακά, με ψευδεστήσεις στην αρχή, αλλά με συμμετοχή του κόσμου σε οποιοδήποτε βήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς κάναμε δύο εκλογές και ένα δημοψήφισμα για να μπορέσουμε να πάρουμε αξιοδότηση ακόμα και αλλαγή της πολιτικής μας όταν δεν προχωράει άλλο και ότι υπάρχει το περίστατο των δανειστών που θα το πλήρωνε όλος ο ελληνικός λαός. Αυτή η δημοκρατικότητα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια κληρονομιά, μια πολιτική κληρονομιά και για μας στην Ελλάδα και για την Ευρώπη. Είμαστε με αυτή την έννοια ένα παράδειγμα θετικό δημοκρατικής αντιμετώπισης. Ο κόσμος τι κατάλαβε από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Ένα ακόμα μνημόνιο. Και πέραν τούτου, τώρα μιλάτε για τον πρώτο μεταμνημονιακό προϋπολογισμό που ήρθε στη Βουλή και ψηφίστηκε. Και από εδώ και πέρα μπορούμε να συζητάμε για πολιτικές. Ο κόσμος κατάλαβε, ακόμα και μέσα στο βαθύ σκοτάδι των μνημονιακών ρυθμίσεων, ότι υπήρξαν ρογμές ουσιαστικές. Σας λέω μερικά παραδείγματα. 1,5 εκατομμύριο πολίτες δεν είχαν ασφάλιση. Αν αρρωστήναν, δεν μπορούσαν να πάνε στο νοσοκομείο, δεν μπορούσαν να πάνε φάρμακα. Ήταν ανασφάλιστοι. Είχαν χάσει τις δουλειές τους και ήταν ανασφάλιστοι. Μέσα σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι ξαναγίνονται πολίτες, διότι είχαν κατοχυρωμένα δικαιώματα στην κοινωνική τους ασφάλιση. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, πήραμε μια ανεργία από το 28%, έχει πέσει σήμερα στο 19%. Θα μου πείτε, υπάρχει και επισφαλής εργασία, βεβαίως. Δεν λέω ότι είναι. Το ακούω από εσάς, το άκουσα και τον Πρωθυπουργό στη Βουλή προχθές στην ομιλία του. Είναι σημαντικό όμως αυτό. Σήμερα, κοίταγα τα στοιχεία, ο ΑΕΔ δίνει 6,5% αύξηση των ανέργων τον Νοέμβριο. Ναι, αυτό είναι το νέο στοιχείο. Και ίσως να έχει να κάνει και με το θέμα του τουρισμού και με τέτοια ζητήματα που είναι εποχιακή απασχόληση. Είναι νέο στοιχείο, όντως. Απομένει να δούμε πώς θα κλείσει στο τέλος του χρόνου. Σημασία έχει πάντως ότι έχουμε 350.000 νέες θέσεις εργασίας την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. 350.000 νέες θέσεις εργασίας. Ενώ στα προηγούμενα μνημόνια με τη διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας κλπ. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Μας λένε ότι διαλύθηκε η μεσαία τάξη. Πού διαλύθηκε? Διαλύθηκε με τα προηγούμενα μνημόνια. 228.000 επιχειρήσεις βάλαν λουκέτο. Και ανάλογος κόσμος έχασε τη δουλειά του. Σήμερα. Και τα μπήκανε πάντως και επί δική σας εποχή. Πολύ λιγότερα. Και ο μισθός κατακριμνίστηκε ακόμα περισσότερο. Όχι, δεν κατακριμνίστηκε ο μισθός. Οι μισθοί δεν κατακριμνίστηκαν. Δεν υπήρξε μείωση του καταβαλλόμενου μισθού. Αντιθέτως, υπήρξε μια όσο δυνατόν υπεράσπιση αυτού του επίπεδου. Δεν λέω ότι ήταν υψηλή η μισθή. Να είναι σαφές. Τώρα δίνουμε τη μάχη να υπάρξει αύξηση. Μέσα και από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτά τα μέτρα τώρα, κύριε Φίλη, τι είναι? Είναι προεκλογικά μέτρα? Είναι. Όχι, όχι. Είναι μέτρα. Να το πω έτσι, λέει, ένα πυροτέχνημα προεκλογικό. Όχι. Και από εδώ και πέρα θα το βρούμε πάλι μπροστά μας, γιατί ενδεχομένως να προκαλέσει κάποια ελλείμματα, κάποιες τρύπες. Να σας απαντήσω. Αλλού είναι μόνιμα μέτρα. Δεν είναι προεκλογικά μέτρα και πυροτεχνήματα. Δεν είναι παροχές. Είναι μέτρα τα οποία τα αντέχει η ελληνική οικονομία. Γι' αυτό και τα ενέκρινε και το Eurogroup. Δεν είναι ένας προϋπολογισμός που τον έκανε μόνος του ο Τσακαλώτος εδώ με το Χουλιαράκι και τον Τσίπρα.
Αυτά έχουν περάσει και από το Eurogroup, όπως περνάνε όλοι οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Eurogroup. Τα εγκρίνανε. Είναι μέτρα τα οποία στηρίζουν ένα κοινωνικό κράτος στη χώρα μας. Δεν είναι παροχές επαναλαμβάνω, είναι μέτρα που στηρίζουν το κοινωνικό κράτος, δηλαδή που ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες όριμες στην πατρίδα μας. Συνεπώς, η συζήτηση όλη περί παροχών κλπ. Είναι μια συζήτηση εκτός πραγματικότητος και μου κάνει εντύπωση, ενώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι παροχές αυτά, τα ψηφίζει στη Βουλή, αλλά τι ψηφίζει. Ένα ερώτημα. Εάν δεν πήγαινε στοιχειωδώς καλύτερα, τόσο, δεν θέλω να βγάλω να κάνω success story, τόσο, λίγο, αλλά να γίνανε λίγο η βίδα, να γίνανε η πορεία, το βέλος, από το αρνητικό προς το θετικό στην οικονομία, θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά τα μέτρα. Δεν θα μπορούσαμε, σαφές. Τώρα, μια και το αναφέρατε, πάω σε άλλο θέμα. Θα επανέλθουμε στην οικονομία, θα επανέλθουμε και στον προϋπολογισμό και στην προχθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Ωστόσο, είπατε Νέα Δημοκρατία, θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μην είμαι μόνος απόψε εδώ. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μην έχω μόνο εσάς εδώ και θα χαιρόμουν εξίσου πολύ να έχω κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία. Τελικώς, η θέση σας, το έχετε πει και δημόσια, το έχετε πει, νομίζω το είπατε και στη Βουλή προχθές, αντιπροχθές, στην τοποθέτησή σας για το εμπάργκο. Το εμπάργκο στο Sky από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, το εμπάργκο στην ΕΡΤ από την Νέα Δημοκρατία. Θα πάει μακριά αυτή η βαλίτσα από πλευράς των δύο κομμάτων και τουλάχιστον δεν μπορείτε να μιλήσετε για το άλλο, για το δικό σας το κόμμα όμως μπορείτε να εκφράσετε. Αυτά είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις με κοινό παρονομαστή, το εμπάργκο. Είναι διαφορετικές περιπτώσεις όμως. Άλλο είναι ένας ιδιωτικός σταθμός και άλλο ένας δημόσιος. Η Νέα Δημοκρατία έθεσε θέμα στη Βουλή για την ΕΡΤ, πήρε απαντήσεις, υπήρξαν και αλλαγές κιόλας στη διοίκηση της ΕΡΤ. Νομίζω ότι είναι λάθος να επιμένει σε μία γραμμή εμπάργκο στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Είναι λάθος. Πιστεύω ότι για άλλους λόγους, και το ανέφερα και είμαι και δημοσιογράφος, δεν μπορώ να μιλάω ερήμην μιας πραγματικότητας επαγγελματικής και δεοντολογίας στη ζωή μου, ότι είναι λάθος και εμείς να συνεχίζουμε το εμπάργκο στο Sky. Αλλά δεν μας αφήνει να γιάσουμε και ο κύριος Αλαφούζος. Λέει κάτι ακατανόητα πράγματα και φρικτά θα έλεγα, ότι είναι ηθικός αυτούργος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρα στις τρομοκρατικές ενέργειες που έγινε εκεί. Εντάξει. Ηρεμία. Πρέπει να υπάρξει δυνατότητα οι πολίτες μέσα από διάλογο. Ατυχής δήλωση λέτε, δήλωση εν θερμό η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω αν είναι εν θερμό, δεν θα τη σχολιάσω περισσότερο. Πάντως είναι μια δήλωση που όλοι καταλαβαίνουμε ότι ξεφεύγει από την λογική και κυρίως από τη δημοκρατικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει και τους εκπροσώπους των μίντια. Έχει φτάσει η στιγμή πλέον, εκτιμάτε εσείς, για να σταματήσει από την πλευρά σας το εμπάργκο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky? Είναι θέμα εκτίμησης των καταστάσεων και από όλες τις πλευρές. Και δεν πιστεύω ότι περαιτέρω χρειάζεται κάποια κλιμάκωση. Δυστυχώς αυτή η δήλωση του κ. Αλαφούζου δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αλλά δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα άλοθη για μας. Όχι. Πρέπει να καταλάβουμε και εμείς ότι η δημοκρατία σημαίνει ενημέρωση και η ενημέρωση σημαίνει αντιπαράθεση ο ένας απέναντι στον άλλον με βάση πολιτικές θέσεις. Να σας ζητήσω να σχολιάσετε και τη δήλωση της κυρίας Σπυράκη η οποία έγινε και αφορούσε το συγκεκριμένο θέμα, τη βομβιστική επίθεση στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, όπου η βόμβα τελικώς μπήκε στο Sky αλλά όχι στην ΕΡΤ. Χρειάζεται σχόλιο. Χρειάζεται σχόλιο. Κανένα σχόλιο. Είναι κατάπτωση του πολιτικού, της πολιτικής λειτουργίας στη χώρα μας αυτό. Κατάπτωση. Το καταλαβαίνετε όλοι. Λοιπόν, μην έρθουμε στην ΕΡΤ. Θέλω να έρθουμε και εδώ, αλλά θα το αφήσω για αργότερα. Πάμε στον προϋπολογισμό, πάμε στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο. Είχαμε ήδη ένα πρώτο δείγμα γραφής από τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του την προηγούμενη Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα εδώ τον Νίκο Παπά και τον ρώτησα για το χρόνο της ομιλίας αυτής στη Θεσσαλονίκη, για την άνοδο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Τον ρώτησα αν ήταν μια προεκλογική, η πρώτη προεκλογική ομιλία του Πρωθυπουργού εκτός των τυχών των Αθηνών. Είδα ότι ήσασταν κι εσείς εκεί στην Θεσσαλονίκη, σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι όντως έτσι τα πράγματα, έχουμε μπει και επισήμως πλέον στην προεκλογική περίοδο και δεν μιλάω για τις αυτοδιοικητικές. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς το 19 είναι μια προεκλογική χρονιά. Mm-hmm.
είτε γίνουν οι εκλογές το Δεκέμβριο όπως είναι το πιθανότερο, είτε εννοείται από κάτι που θα αποκλείσει, λογικό είναι, είναι μια προεκλογική χρονιά. Αλλά η εκδήλωση Θεσσαλονίκη, που ήταν η εκδήλωση του πολιτικού κόμματος και γι' αυτό οι αντισυγκεντρώσεις είναι πολύ επικίνδυνη τακτική. Δεν ήταν μια εκδήλωση που ο Πρωθυπουργός μιλάει για το κυβερνητικό έργο. Ήταν μια εκδήλωση πολιτικού κόμματος και πήγαν να στηθούν αντισυγκεντρώσεις, τις οποίες δεν καταδίκασε, δεν αποδοκίμασε η Νέα Δημοκρατία. Η εκδήλωση Θεσσαλονίκη είναι μια εκδήλωση επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους πολίτες. Και μάλιστα με τους πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μακεδονικό είναι λογικό να δημιουργεί μια μεγαλύτερη εύλογη ευαισθησία. Και είχε ανταπόκριση αυτή η επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ με τους πολίτες. Ανταπόκριση που τη βλέπω και συνεχώς επικοινωνώντας με ανθρώπους εκεί. Εγώ συμμετείχα, όχι στη συγκέντρωση μόνο, πήγα παντού, σε όλη την πόλη και σε άλλες πόλεις πήγα της Βόρειο Ελλάδος και δεν υπήρξαν. Δεν ήταν μια εύκολη συγκέντρωση πάντως, δεν ήταν μια εύκολη εκδήλωση. Δεν ήταν εύκολη συγκέντρωση, διότι δεν υπήρχαν προσκλήσεις. Από την άλλη, όμως, υπήρχε ένας έλεγχος του ποιος έμπαινε εκεί μέσα. Υπήρχε όχι έλεγχος, υπήρχε αποτροπή. Λογικό ανθρώπου που θα ερχόντουσαν να κάνουν επεισόδια. Γιατί υπήρχε, όπως θυμάστε, δημόσια πρόσκληση για τη συγκέντρωση που θα πάει στη συγκέντρωση που μιλήσει ο Τσίπρας. Αυτό ήταν. Ανοιχτή δημοκρατική συγκέντρωση ήταν. Από εκεί πέρα, αν κάποιος έρθει εγκάθετος να δημιουργήσει επεισόδια, για ποιο λόγο να τον αφήσει να δημιουργήσει επεισόδια. Όμως, και εκεί θέλω να καταλήξω, και είναι μια προσωπική μου εμπειρία. Κυκλοφόρησε σε πολλές πόλεις, γιατί έκατσα ένα τρίμηνο στη Βόρεια Ελλάδα. Και συγκεντρώσεις κάναμε και στη Θεσσαλονίκη που μίλησε ο Τσίπρας αλλά και αλλού. Και τι καταλάβατε από αυτές τις βόλτες, κύριε Φίλη, θα το πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ το ότι προχωράει το μακεδονικό? Ο κόσμος, ακόμα και αυτοί που έχουν εύλογες ανησυχίες, ακούει και δεν αφιονίζεται. Βεβαίως υπάρχουν και ακροδεξοί. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι παραπληροφορημένοι. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, ακόμα και αν έχει, επαναλαμβάνω, εύλογες ανησυχίες, δεν αφιονίζεται. Θέλει να ακούσει ξανά και ξανά τι θα βγει από αυτή την ιστορία. Και καταλαβαίνει ότι μπορεί στο βάθος, αν υπάρξει τελικά η συμφωνία με τη γειτονική δημοκρατία, μόνο κέρδος μπορεί να έχει η Μακεδονία. Από άλλους πολιτικούς και από συναδέλφους στη Βόρεια Ελλάδα, αυτό που ακούω είναι ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα στις τοπικές κοινωνίες επάνω. Δεν χωνεύεται εύκολα το θέμα του ονόματος, δεν θα περάσει εύκολα, θα έχει ένα πολιτικό κόστος, δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες μετρήσεις και έχει αποτυπωθεί κάπου. Αυτό το εκλάβατε εσείς από την περίοδια που κάνατε? Εγώ βλέπω ότι υπάρχει από πέρσι με φέτος που έχει ανοίξει το θέμα μια μεγαλύτερη κατανόηση αυτής της πολιτικής επιλογής. Βεβαίως, όσο προχωράμε και όσο βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια θετική έκβαση, να γίνει η αναθεώρηση, να ολοκληρωθεί του συντάγματα στα Σκόπια και μετά να γίνει η κύρωση στην Αθήνα, θα δούμε πόσο κόσμος θα αντιληφθεί τις θετικές δυνατότητες. Και οι θετικές δυνατότητες είναι για πρώτη φορά πολύ σημαντικές. Πρώτα-πρώτα. Στο θέμα της ονομασίας ήταν μια εθνική θέση εδώ και αρκετό καιρό, όχι επί ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα, μια εθνική θέση. Η οποία παρολίγο να οδηγήσει σε συμφωνία το 2001. Χθες συμμετείχα σε μία εκδήλωση για το βιβλίο του κυρίου Ηρακλήδη, ένας καθηγητής διεθνολόγος, για το μακεδονικό από το 1878 μέχρι σήμερα, μια εξαιρετική επιστημονική δουλειά, το οποίο το παρουσιάσαμε και ανάμεσα στο πάνελ ήταν και ο πρέσβης ο κύριος Κακλίκης. Ο κύριος Κακλίκης ήταν ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη ΦΥΡΟΜ, επί κυβερνήσεων Σιμίτη, και είχε αναλάβει το διάλογο με τη γειτονική δημοκρατία. Και όπως είπε εκεί, και το τονίζω, το 2001 επί κυβερνήσεως Σιμίτη είχε συμφωνηθεί μία φόρμουλα, μία λύση. Τα τρία ονόματα που είχαν στο τραπέζι πέσει και συζητιόντουσαν ήταν το Γκόρνα Μακεδονία, ήταν το Νουόβα Μακεδονία και ήταν και το Σεβέρνα Μακεδονία. Εδώ είχαν ενημερωθεί, είπε ο κύριο Κακλίκης, και έχει σημασία, ένας homme d'état ο κύριο Κακλίκης, ο πρέσβης. Είχαν ενημερωθεί όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριο Στεφανόπουλος, δηλαδή ο κύριο Στεφανόπουλος, ο κύριο Καραμαλής, ο κύριο Σιμίτσι βεβαίως,
Και υπήρξε μια καταρχήν συμφωνία με την Κοινωνική Δημοκρατία, η οποία στην πορεία όμως, επειδή διαφώνησε ο τότε πρόεδρος των Σκοπίων, δεν έγινε. Εκείνη η συμφωνία, όπως έλεγε ο κ. Κακλίκης, δεν είχε το έργα όμνες. Είχε κάποια από αυτές τις συμφωνημένες σύνθετες ονομασίες, βλέπετε, αλλά όμως όχι έργα όμνες. Ούτε συνταγματική αναθεώρηση ως προϋπόθεση για να γίνουν αλλαγές. Τώρα έχουμε κερδίσει και το έργα όμνες και το συνταγματική, τη συνταγματική αναθεώρηση. Και συνεχώς βελτιώνεται. Για παράδειγμα, για το θέμα που αφορά την ηθαγένεια. Βλέπετε, υπάρχει μια τροπολογία ώστε να μην υπάρξει καμιά ούτε ίχνος ότι μπορεί να φεθεί ελεύθερο στο μέλλον να δημιουργήσει προβλήματα. Μια τροπολογία που κατέθηκε στη Βουλή στα Σκόπια, με την οποία λένε ότι η ηθαγένεια, που είναι ένας νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος, το όνομα της ηθαγένειας, που είναι κάτοικος της Βορείου Μακεδονίας, κάθετος Μακεδόνας, δεν έχει καμία σχέση και δεν προκαταλαμβάνει, δεν δεσμεύει σχετικά με το θέμα της εθνικότητας. Ωραία. Μαζί σας. Ωστόσο, το θέμα της γλώσσας, δεν είναι μόνο το θέμα της γλώσσας, θέλω να πω, το θέμα αυτό δεν είχε τεθεί ποτέ στο διάλογο μεταξύ των δύο μέρων. Ποτέ. Είχε κλείσει από το 1958 με τον Αβέροφ, με δήλωση στη Βουλή, και από το 1978 με την διάσκεψη του ΟΗΕ στην Αθήνα για τις γλώσσες. Άρα εκ του πονηρού τίθεται τα ζητήματα αυτά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως, τα οποία στέκουν απέναντι σε αυτή τη συμφωνία. Ναι, αφού μου κάνει εντύπωση είναι το Κινάλ. Ένα σειρά αποστελέχη. Ένα. Το Κινάλ. Εδώ ο κύριος Σιμίτης είχε κλείσει με αυτή τη συμφωνία. Είχε, το είπε χθες ο Κακλίκης, ο πρέσβης Κακλίκης. Την είχε κλείσει με σύνθετη ονομασία, χωρίς έργα όμνες και χωρίς συνταγματική αναθεώρηση. Και επειδή έκανε πίσω από ό,τι είπανε ο πρόεδρος στα Σκόπια, και είχαν πρόεδρο, σταμάτησε. Και τώρα που φέρουμε μια καλύτερη συμφωνία, είναι δυνατόν να μην μιλάει ο κύριος Σιμίτης? Εγώ τον εκτιμώ ότι έχει μια ειλικρίνεια. Πούντο. Ή δεν μιλάει τώρα. Μου κάνει εντύπωση. Και το Κινάλ να είναι 4-1 στο Συμβούλιο των Αρχηγών του Κινάλ, με μειοψηφία της κυρίας Γεννηματά, και ο κύριος Καμίνης και ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Θεοδωράκης είπανε να προχωρήσουμε να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία, και η κυρία Γεννηματά είπε όχι. Και τελικά καπελώθηκε και το κόμμα λέει όχι, είναι δυνατόν. Και έφυγε ο Θεοδωράκης, όπως θυμάστε, από το Κινάλ. Άρα ποιοι έχουν τα προβλήματα, ποιοι κάνουν πίσω για λόγους μικροκομματικούς, δεν ξέρω. Για να πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα, σε κάθε περίπτωση εσείς θεωρείτε ότι είναι δεδομένο πως θα περάσει από την Βουλή η συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία? Εγώ πιστεύω ότι είναι δεδομένο, και εάν δεν μπει κομματική πειθαρχία από τις ηγεσίες των κομμάτων, θα έχει μεγαλύτερη πλειοψηφία από την αναμενόμενη. Μιλάω με συναδέλφους στη Βουλή, ακόμα και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουν την επιθετικότητα που έχει η ηγεσία τους. Καταλαβαίνουν ότι κερδίζουμε κάτι. Το καταλαβαίνουν. Αλλά όλοι λένε, ναι, αλλά πώς. Εδώ βλέπω το Θεοχάρης, για να πάει στη Νέα Δημοκρατία, του βελεθέα με Δημοκρατία, θα καταψηφίσει τη συμφωνία. Ενώ είχε συμφωνήσει με τη συμφωνία αυτή ο Θεοχάρης. Και είπε, θα το βάλουμε θέμα, θα το δούμε κλπ. Όταν λοιπόν μπαίνει ένα τέτοιο ζήτημα δέσμευσης, τόσο σκληρής δέσμευσης, για ένα εθνικό θέμα, παρά την συνείδηση των βουλευτών από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πράγματι, και εγώ σκέφτομαι. Έτσι θα προχωρήσει το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Έτσι θα φτιάξουμε τη δημοκρατία μας μετά τα μνημόνια στη χώρα μας. Με τους λόγους τους κοινοβουλευτικούς, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία είναι τόσο μεγάλης εθνικής σημασίας. Θα είχε νόημα από την πλευρά σας μια μυστική ψηφοφορία στο συγκεκριμένο ζήτημα? Μυστική γιατί όμως? Γιατί μυστική? Για να διευκολύνουμε τι ακριβώς? Την κρυφή τοποθέτηση. Εδώ θέλει δημόσια επιχειρηματολογημένη τοποθέτηση. Το μυστική φοβάμαι ότι θα αρχίσει άλλου τύπου συζητήσεις. Και ένα τελευταίο. Φέρνει μια ώρα αρχίτερα τη λήξη της σχέσης με τους ανεξάρτητους Έλληνες στο θέμα το μακεδονικό. Όπως είναι σήμερα, ναι. Το έχει πει και ο κύριος Καμένος. Θα δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Γιατί είναι πλούσια η πολιτική πραγματικότητα. Πολλές φορές είναι η φαντασία οχριά μπροστά στην πραγματικότητα. Αν σας ζητούσα να μεταφράσετε αυτά τα οποία έχει δηλώσει κατά καιρούς ο κύριος Καμένος σε σχέση με το μακεδονικό ζήτημα και τη συμφωνία αυτή όταν φτάσει στην Βουλή, αυτό το οποίο εσείς έχετε καταλάβει ότι θα κάνει είναι ποιο? Δεν θα ψηφίσει τη συμφωνία, το έχει πει ο άνθρωπος, αλλά δεν θα ρίξει την κυβέρνηση. Και δεν θα είναι στην κυβέρνηση ο ίδιος. Αυτό κατάλαβα. Θα παραμείνει δηλαδή ως
δεν θα ρίξει την κυβέρνηση, δεν θα είναι στην κυβέρνηση ο ίδιος και θα ψηφίσει συμφωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε στο σημείο αυτό να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε ολοκληρώσει ένα πρώτο κύκλο κουβέντα.